ένοχος κατακρίνει. Μία μέρα, ο γέροντας Πορφύριος πήρε 3 πνευματικά του παιδιά για να τελέσει έναν εσπερινό σε κάποιο μοναστήρι. Αποφάσισαν να πάρουν ταξί. Αμέσως φάνηκε ένα ταξί και τα πνευματικά του παιδιά είπαν να του κάνουν νεύμα να σταματήσει. «Θα σταματήσει μόνος του ο οδηγός. Αλλά όταν μπούμε μέσα, μη μιλήσει κανένα στον οδηγό. Μόνο εγώ θα του μιλάω», είπε ο γέροντας Πορφύριος. Πράγματι, το αυτοκίνητο σταμάτησε χωρίς να του κάνουν νεύμα. Μόλις ξεκίνησε, άρχισε ο οδηγός να καταφέρεται εναντίον των κληρικών και να τους κατηγορεί για 1000 πράγματα. «Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Τι λέτε κι εσείς?», έλεγε ο οδηγός του ταξί στα παιδιά, αλλά εκείνα όμως τσιμουδιά, κατά την εντολή του γέροντος Πορφυρίου. Αφού λοιπόν είδε και που είδε ότι δεν του απαντούσαν τα παιδιά, ο οδηγός στράφηκε στον γέροντα. «Έτσι δεν είναι, παππούλη? Τι λες κι εσύ? Δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα που γράφουν και οι εφημερίδες?», του λέει τότε ο γέροντας Πορφύριος. «Παιδί μου, θα σου πω μία μικρή ιστορία. Θα σου την πω μία φορά. Δεν θα χρειαστεί δεύτερη. Ήταν ένας άνθρωπος από το τάδε μέρος», το ανέφερε, «που είχε έναν ηλικιωμένο γείτονα, ο οποίος είχε ένα μεγάλο κτήμα. Μία νύχτα τον σκότωσε και τον έθαψε. Στη συνέχεια, με διάφορα πλαστά χαρτιά, πήρε το κτήμα του γείτονά του και το πούλησε. Και ξέρεις τι αγόρασε με τα χρήματα τα οποία πήρε πουλώντας το? Αγόρασε ένα ταξί». Ο οδηγός, συγκλονισμένος, σταματά στην άκρη του δρόμου. «Μην πεις τίποτα, παππούλη, μόνο εγώ και εσύ το ξέρουμε». «Όχι, παιδί μου, το ξέρει όμως και ο Θεός. Και να φροντίσεις από εδώ και μπρος να αλλάξεις ζωή». Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.